Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μια χώρα πυλώνα του ΝΑΤΟ, προκαλεί αμηχανία στην Ευρώπη σε μια στιγμή που η Ατλαντική Συμμαχία ενισχύει για πρώτη φορά από το τέλος του ψυχρού πολέμου σε τέτοιο βαθμό τη στρατιωτική της παρουσία εξαιτίας της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τέσσερα τάγματα από 1.000 άτομα το καθένα θα σταλούν στις αρχές του 2017 στη Λετωνία, τη Λιθουανία, την Εστονία και την Πολωνία. Αυτό που θα βρίσκεται μάλιστα στην Πολωνία είναι ιδιαίτερα εμβληματικό γιατί θα είναι υπό αμερικανική διοίκηση. Περιμένουμε τον νέο Αμερικανό πρόεδρο να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς η παγκόσμια εμπορική πολιτική θα προχωρήσει. Θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του κυρίου Τραμπ όσον αφορά τη στρατιωτική συμμαχία και πρέπει να ξέρουμε τι σκέφτεται ο κύριος Τραμπ για τις κλιματικές πολιτικές. Και όλα αυτά πρέπει να επιληθούν μέσα στους επόμενους μήνες, είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το Βερολίνο. Η Ευρώπη, δεδομένων των συγκυριών, φοβάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον διατεθειμένες να προσφέρουν τα ίδια μέσα, ούτε και την ίδια οικονομική ενίσχυση. Η διοίκηση του Τραμπ και οι άνθρωποι όπως ο Μάικλ Φλιν που θα συμμετάσχει ξέρουν ότι βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα ισχυρή διαπραγματευτική θέση όταν η αντιπαράθεση ξεκινήσει στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ την άνοιξη του 17. Οπότε περιμένω ότι θα είναι μια πολύ σκληρή και δύσκολη διαπραγματευτική διαδικασία. Από την Τετάρτη που έγινε γνωστό το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτερμπεργκ θύμισε την θέση και τη σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών στις σημερινές προκλήσεις.